Συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις κτισμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα μετά τον φωνικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020. Αυτή τη φορά σειρά είχε κατεδάφιση κτισμάτων σε μια από τις περιοχές στην πόλη της Σάμου, κοντά στο Γεφυράκι, που επλήγησαν περισσότερο από τον φωνικό σεισμό. Κατεδαφίσεις και σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε φτάσει αισίως στα 5 κατεδαφιστικά τα κτίρια. Είναι μια γειτονιά η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από το σεισμό. Εδώ περίπου έχουμε πάνω από 10-15 κτίρια τα οποία είναι κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. Έχουν βγει μέχρι τώρα 10 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Μέσα στις επόμενες μέρες περιμένουμε να κατεδαφιστούν αυτά τα κτίρια και περιμένουμε και τα υπόλοιπα πρωτόκολλα κατεδάφισης, ούτως ώστε να κατεδαφιστούν όλα τα κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια. Επικίνδυνα κτίσματα περιμένουν να κατεδαφιστούν και σε χωριά της Σάμου, με κύρια προτεραιότητα στο δημοτικό διαμέρισμα του Άνω Βαθέως. Εκεί όπου περίπου 70 κτίρια έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατεδαφιστεί κανένα από αυτά.